Με το δεξί μπήκε ευτυχώς το 2014, καθώς το αστυνομικό ρεπορτάζ δεν έχει καταγράψει θύματα τροχαίων δυστυχημάτων. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς ως αστυνομία, γιατί δεν υπήρξε κάποιο θανατηφόρο ή σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, ούτε οποιοδήποτε σοβαρό έγκλημα ή άλλο συμβά. Να πούμε ότι κατά τη χθεσινή νύχτα και τις πρωινές ώρες σήμερα ήμασταν επιβοδός για να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε συμβάν και γενικότερα για την προστασία των πολιτών. Διενεργήθηκαν περίπου 800 έλεγχοι για μέθη και υπήρξαν 81 καταγγελίες. Για ακόμη μια φορά δεν έλειψαν οι επιτίδιοι που εκμεταλλεύτηκαν τη βραδιά και προχώρησαν σε διαρρήξεις. Δεχτήκαμε αριθμό καταγγελιών για διαρρήξεις κατοικιών, που ωστόσο φαίνεται να κοιμάστηκαν στα συνήθη επίπεδα. Θυμίζουμε και σε αυτήν την περίπτωση πόσο σημαντικό είναι οι πολίτες να λαμβάνουν και οι ίδιοι μέτρα πρόληψης, έτσι ώστε να κάνουν το έργο των διαρριχτών πιο δύσκολο. Παρελθόν αποτελεί ήδη το 2013. Τα στατιστικά στοιχεία όμως καταδεικνύουν ότι υπήρξε λιγότερο αιματηρό από τα δύο προηγούμενα έτη. Κατά την παρελθούσα χρονιά σημειώθησαν 41 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα που κόστισαν τη ζωή σε 44 συνανθρώπους μας, ενώ το 2012 καταγράφηκαν 51 θανατηφόρα με 51 νεκρούς. Μαύρο υπήρξε το 2011, αφού σε 67 δυστυχήματα 71 άτομα άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Το μήνυμα που θα θέλαμε να δώσουμε για τη νέα χρονιά είναι ότι θα συνεχίσουμε τις στοχευμένες και οργανωμένες προσπάθειες για λιγότερα τροχαία δυστυχήματα, περαιτέρω μείωση του εγκλήματος και γενικά για ενίσχυση της ασφάλειας του κοινού. Ωστόσο, το μέγα ζήτημα της ασφάλειας αφορά ολόκληρη την κοινωνία, όχι μόνο την αστυνομία. Το να ζούμε σε συνθήκες ασφάλειας είναι και θα πρέπει να είναι στόχος κοινός για όλους και ο καθένας μπορεί να συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στο στόχο αυτό. Η αστυνομία διαμηνύει ότι με τη συνδρομή των πολιτών θα μπορέσει να επιτελέσει πιο αποτελεσματικά το έργο της. Την ίδια όμως στιγμή, απέτηση της κοινωνίας είναι η σμίκρινση του κενού που σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίζει τους πολίτες από τα όργανα της τάξης και εμποδίζει την μεταξύ τους αγαστή συνεργασία.